Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ Podcast «Ακού την επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της LIFO. Έχει βραβευτεί ως ο καλύτερος παρουσιαστής καιρού στην Ελλάδα. Ήταν ο πρώτος που έφερε κυρίως από το 2003 καινοτόμες ιδέες στην παρουσίαση των δελτίων καιρού. Καθημερινά, μέσα από την συχνότητα της R3, μας λέει τον καιρό με εξελιγμένα γραφικά, χάρτες και υψόμετρα χιονόπτωσης, αλλά και σήματα προειδοποίησης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο podcast τον κύριο Σάκη Αρναούτογλου, τον άνθρωπο που επιμελείται τα δελτία καιρού της R3 και σημειώνει υψηλές τηλεθεάσεις έχοντας φανατικό κοινό να τον ακολουθεί. Κύριε Αρναούτογλου, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα εδώ στο podcast «Άκου την επιστήμη». Ένα μεγάλο ευχαριστώ εγώ, αν και έχω λίγο μια βραχνάδα, έχω κρυώσει λίγο το τελευταίο 24ωρο και είχα και λίγο πυρετό, αλλά είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι σε αυτό το podcast. Γιατί παρακολουθώ τις live σχεδόν όλα τα podcast όσο μπορώ τουλάχιστον. Να είστε καλά. Τώρα έχουμε μια καλή εισαγωγή με αυτό που μας είπατε για τη βραχνάδα. Να υποθέσω ότι είναι λόγω του καιρού, να κάνουμε έτσι μια εισαγωγή. Λόγω του καιρού δεν νομίζω. Ήμουν λίγο απρόσεκτος και τις τελευταίες φορές, επειδή αγκαλιαζόμασταν με πολλούς φίλους κτλ., ίσως κάτι κόλλησε, αλλά δεν το μετανιώνω γιατί περάσαμε καλά. Είχαμε ένα reunion προχθές και ήταν εντυπωσιακό. Μετά από 35 χρόνια είδα ανθρώπους που πραγματικά ήθελα να τους δω τόσα χρόνια. Τέλεια. Μεγαλώσαμε, κύριε Αρναούτογλου, σε μια εποχή που τα δελτία του καιρού, όπως τα θυμάμαι και εγώ, ήταν κάπως απρόσωπα, κάπως διακπεραιωτικά, κάπως βαρετά. Τώρα μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση ότι υπολογιστές, κινητά, κάθε είδους συσκευές, τηλεόραση, ραδιόφωνο παρέχουν συνεχώς πληροφορίες για τον καιρό. Τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σας έχει αυξήσει τη ζήτηση για, για μια ακριβή μετεωρολογική πρόγνωση? Νομίζω δεν έχει αυξηθεί η ζήτηση. Ξεκίνησαν αυτά τα προγνωστικά μοντέλα να είναι ελεύθερα στις αρχές του 2000 στο ίντερνετ και από εκεί και μετέπειτα, επειδή οι πρώτοι Αμερικάνοι έχουν το GFS το μοντέλο, το Global Forecast System, το οποίο το διαθέτουν ελεύθερο και είναι, το τονίζω αυτό, ήταν οι πρώτοι που το ξεκίνησαν, μπόρεσαν πάρα πολύ έτσι διαδικτυακά να δημιουργήσουν και κάποιες μικρότερες εταιρείες, οι οποίες επειδή είναι ελεύθερο το προϊόν αυτό, να προσαρμόσουν και να δημιουργήσουν καιρικά site, τα οποία δεν είχαν μεγάλο κόστος και τα οποία είχαν επίσης ευρεία αναγνώριση, να το πω έτσι. Οπότε ξεκίνησε λοιπόν το διαδίκτυο να κάνει όλη αυτή την εξέλιξη από το 2000 και μετέπειτα και μπήκε πλέον ο καιρός σε κάθε, όχι μόνο σπίτι, σε κάθε κινητό. Στη συνέχεια φάνηκε ότι η ζήτηση είναι μεγάλη, γιατί όταν βλέπει κάποιος ότι μπορεί να έχει τον καιρό έστω για 3 ώρες, για 6 ώρες κτλ., σου λέει ότι νιώθω κι εγώ ο μόνος του ότι δεν χρειάζομαι τα υπόλοιπα δελτία ή οτιδήποτε, μπορώ να το δω στο δικό μου το κινητό. Εδώ έχουμε όμως κάποιες παγίδες, οι οποίες μπορούμε να λύσουμε στη συνέχεια. Το λέω με την έννοια ότι παλαιότερα θυμάμαι να υπάρχει ο καιρός για τους αγρότες από την συχνότητα της κρατικής τηλεόρασης. Πάρα πολύ καλό. Αυτό ήταν ένα δελτίο το οποίο όσοι ασχολούμαστε με τον καιρό, με την πρόγνωση, συγγνώμη που διακόπτω, ναι. Ήταν, πέρασε στην ιστορία με πάρα πολύ σοβαρότητα, με πολύ καλή δουλειά και ήταν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Αυτό ότι και ξαφνικά, για να το πω έτσι λίγο πιο, σαν να έχει γίνει μόδα ο καιρός, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι. Δεν θα το έλεγα μόδα, νομίζω ότι αναγνωρίστηκε η αξία του, θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό. Διότι παλαιότερα, επειδή δεν είχαμε στη διάθεσή μας τόσες πληροφορίες πάνω σε αυτό, δεν γνώριζε και ο κόσμος την αξία της πρόβλεψης και της πρόληψης από έντονα καιρικά φαινόμενα. Θα μου πείτε, και τώρα λέμε λόγω της κλιματικής κρίσης έχουν αυξηθεί η συχνότητά τους κτλ. Όχι, και τότε είχαμε έτσι έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά δεν γνώριζε ο κόσμος ότι θα μπορούσε να προειδοποιηθεί, με συγχωρείτε, έγκαιρα. Τώρα το βιώνει αυτό, ότι γίνεται, μπορεί να προειδοποιηθεί, και αυτό αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον και για τους αγρότες, όταν ένας αγρότης ξέρει ότι μπορεί να προγραμματίσει πάρα πολύ καλά για τα επόμενα 24 ώρα έως και εβδομάδα, δεκαήμερο τις δουλειές του, τότε γιατί όχι, γιατί και αυτό έχει κέρδος για, όχι μόνο για αυτούς, για τον κόσμο που έχει άμεση έτσι σχέση επαγγελματικά με τον καιρό. Το υπενηχθήκατε και πριν ότι η μεγάλη ζήτηση έχει και κάποιες παγίδες. Βλέπουμε και εμείς τελευταία, ναι, ότι υπάρχουν πολλά fake news που διακινούνται για τις καιρικές προβλέψεις, ένα κυνήγι του κλικ.
Πώς το βλέπετε εσείς αυτό, ποιες παγίδες ελοχεύουν? Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, από πού να αρχίσω τώρα, γιατί πρέπει να τα βάλω στη σειρά. Οι παγίδες είναι ότι αυτή η πρόγνωση που βλέπουμε στο κινητό μας μπορεί να αλλάξει ένα εξάωρο. Και θα πρέπει οπωσδήποτε, αν έχουμε εναποθέσει τις ελπίδες μας στην πρόγνωση του καιρού από το κινητό, από διάφορα site, θα πρέπει να τα παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά. Δηλαδή, αν θέλω να προγραμματίσω ένα ταξίδι τώρα το Σαββατοκύριακο, δεν σημαίνει επειδή είδα σήμερα μια πρόγνωση σε ένα site ότι αυτό θα βγει. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί στα κινητά μας αποτυπώνεται στην ουσία το αποτέλεσμα που δείχνει ένα προγνωστικό μοντέλο με χρωματάκια στα περιοχή που επιλέγουμε. Φανταστείτε λοιπόν ότι επιλέγουμε, για παράδειγμα, να πάμε στα Καλάβρητα. Ο χάρτης λοιπόν που βγαίνει από τα προγνωστικά μοντέλα έχει κάποια χρώματα τα οποία υποδηλώνουν φαινόμενα, είτε αυτό είναι βροχή, είτε αυτό είναι χιόνι. Αυτό λαμβάνεται από αλγόριθμους και μεταφράζεται σε συννεφάκια, σε συμβολάκια κτλ. Στο κινητό μας. Το θέμα είναι ότι αρκετά προγνωστικά μοντέλα αλλάζουν ένα εξάωρο. Δηλαδή, αν θέλω να δω την εξέλιξη του καιρού για το Σαββατοκύριακο το ερχόμενο και μπω μόνο σήμερα το πρωί και εδώ, είμαι σίγουρος και να είστε σίγουροι ότι μέχρι και την Τρίτη και Τετάρτη θα έχει αλλάξει αρκετές φορές. Η δουλειά αυτών που ασχολούνται με την πρόγνωση είναι ακριβώς αυτό, στο να μπορούν να βλέπουν όλες αυτές τις αστοχίες εισαγωγικά των μοντέλων μέχρι που να δώσουν το καιρό που θα πρέπει μάλλον να συμβεί, έτσι ώστε να ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο από αυτές τις επαναλαμβάνοντες αστοχίες που βγαίνουν όμως στα κινητά και ο οποίος χρήστης δεν μπορεί να ξέρει το τι αναμένεται να συμβεί, γιατί δεν υπάρχει ένα προγνωστικό μοντέλο. Πολλά κινητά έχουν την πρόγνωση μόνο από το προγνωστικό μοντέλο. Ενώ υπάρχουν πολλά προγνωστικά μοντέλα παγκόσμια ή και τοπικά, τα οποία μπορεί να δείχνουν διαφορετικές καιρικές συνθήκες, γιατί δείχνουν, έχουν και αυτά τα προγνωστικά μοντέλα τους δικούς τους, τις δικές τους εξισώσεις. Οπότε όλη αυτή η πρόγνωση μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από μοντέλο σε μοντέλο. Η δουλειά κάποιου που ασχολείται με την πρόγνωση του καιρού είναι να κάνει ακριβώς αυτό. Να δει το πιο κοντινό, πιθανό αποτέλεσμα το καιρικό για μέρες μπροστά. Αυτό το κυνήγι του κλικ, πώς το βλέπετε? Είναι παγκόσμιο φαινόμενο, έτσι. Δεν είναι κλικ μόνο για τον καιρό. Νομίζω είναι κλικ για όλες τις ειδήσεις, το οποίο είναι λίγο τρομακτικό, γιατί εκτίθεται και εκτίθεται πολλής έτσι κόσμος, χωρίς να φταίει. Ένας είμαι και εγώ από αυτούς. Διότι μπορεί να λες άλλα στο δελτίο, άλλα να γράφεις και ο τίτλος, ο οποίος αναπαράγεται από όλο το ίντερνετ, είναι εντελώς διαφορετικός. Δηλαδή να λες ότι μπορεί να χιονίσει τη Βόρεια Ελλάδα το Σαββατοκύριακο και στην Νότια Ελλάδα να έχει 17 με 20 βαθμούς το χειμώνα και ο τίτλος είναι ότι έρχεται η χιονιάς. Περισσότερος κόσμος δεν μπαίνει με τον βομβαρδισμό των ειδήσεων να δει τι υπάρχει μέσα στην πρόγνωση. Και τα ακούς, να το πούμε έτσι απλά λαϊκά, όταν βγαίνεις στον δρόμο, μα εσύ είπες ότι θα χιονίσει, ξέρω εγώ, το Σαββατοκύριακο. Παιδιά, τους λέμε, το είδατε, που θα χιονίσει, που θα βρέξει. Μα ο τίτλος έλεγε χιονιάς στην Ελλάδα. Οπότε αυτός ο αποπροσανατολισμός των πολιτών δημιουργεί επίσης και ένα θυμό, θα έλεγα, στον κόσμο, ο οποίος είναι άδικος για τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά όσοι ασχολούνται με την πρόγνωση για αρκετές μέρες μπροστά. Βέβαια, το κυνήγι των κλικ είναι για όλες τις ειδήσεις, το ξέρουμε, πρέπει να φιλτράρουμε. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει από τα παιδιά, από την παιδική ηλικία, να διδάσκεται πλέον στο σχολείο, γιατί θα χειροτερεύσει σίγουρα μέρα με τη μέρα. Τι θα μας λέγατε ότι είναι τα παγκόσμια μετεωρολογικά μοντέλα, έτσι όπως ωραία τα περιγράφετε και στα δελτία του καιρού? Λοιπόν, πέστε ότι είμαστε νομίζω τρεις, έτσι, που έχουμε τώρα ο τεχνικός, εσείς και εγώ, έτσι, σε αυτή την περίπτωση που μιλάω. Είμαστε τρεις πηγές, οι οποίες νιώθουμε, για παράδειγμα, το τι καιρός επικρατεί. Ο τεχνικός θα μου πει για τον άνεμο, εσείς θα μου πείτε για τη θερμοκρασία, εγώ θα σας πω για τα σύννεφα. Σας το λέω πάρα πολύ απλά, έτσι. Ναι. Εμείς οι τρεις, λοιπόν, θα δώσουμε αυτά τα δεδομένα σε έναν κεντρικό υπολογιστή, τα οποία δεν είναι μόνο τρία, απλά σας λέω είναι 1013. Από υγρασίες, από ανέμους σε όλα τα επίπεδα της ατμόσφαιρας, από σημείο δρόσου, από ύψος βροχής, από. Εγώ λέω, το κάνω έτσι απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Αυτά τα δεδομένα θα πάνε σε έναν κεντρικό υπολογιστή, ο οποίος θα προσπαθήσει να δώσει με αυτά τα στοιχεία και με αυτά που έχει πάρει τα τελευταία 24 ώρα
την πιθανή πορεία των φαινομένων, αν αυτά υπάρχουν, από περιοχή σε περιοχή. Φανταστείτε λοιπόν να έχουμε μια συννεφιά στην Ιταλία, την οποία την καταγράφουν και εκεί οι Ιταλοί μετεωρολόγοι, παίρνουν όλα αυτά τα στοιχεία και γίνεται μια προσομοίωση του επόμενου 24ωρου, του επόμενου 24ωρων, πού θα κινηθούν αυτά τα σύννεφα. Θα πάνε προς Ελλάδα, θα πάνε προς τα υπόλοιπα Βαλκάνια ή προς την Βόρεια Αφρική. Αλλά πρέπει να έχουμε στοιχεία, τα οποία χωρίς αυτά δεν θα μπορούσαν οι υπολογιστές να προσομοιώσουν την κίνηση αυτό που συμβαίνει στην ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό. Βέβαια. Θέλω να πάμε τώρα σε αυτό που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Για παράδειγμα, έχουμε το φαινόμενο της παρατεταμένης καλοκαιρίας στην καρδιά του φθινοπόρου, αλλά και εκδήλωση βροχών, χαμηλών θερμοκρασιών στα μέσα του καλοκαιριού. Αυτό είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο ή όχι? Όχι. Αυτό δεν είναι καθόλου πρωτόγνωρο. Υπάρχουν περιπτώσεις στο παρελθόν όπου είχαμε και χιονοπτώσεις αρχές Ιουνίου γύρω από τη Φλόρινα, από την πόλη της Φλόρινας, τα ορεινά του νομού Φλόρινας. Το ότι χιονίζει, μπορεί να χιονίσει και στον Όλυμπο Ιούνιο-Ιούλιο μήνα πάνω από τα 2600 μέτρα, δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Αυτό που συμβαίνει, γιατί υπάρχει και κόσμος ο οποίος θα μας ακούσει τώρα και θα πει, ναι, με την κλιματική αλλαγή αποτελείται κομμάτι ενός συστήματος το οποίο θέλει να φέρει πράσινους φόρους και να μας βάλει κτλ. Είναι ένα τόσο λεπτό θέμα, το οποίο πραγματικά πρέπει και χρήζει έτσι ιδιαίτερης μεταχείρισης, γιατί καταλαβαίνω και αυτόν τον κόσμο ο οποίος δεν αποδέχεται ότι υπάρχει αυτή η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή. Και σου λέει ότι μπορεί να είναι ένα τμήμα από τους πολιτικούς οι οποίοι θέλουν πλέον να αλλάξουν την κατάσταση, μάλλον βασιζόμενοι σε τέτοιες εικασίες. Γιατί για κάποιους είναι μόνο εικασίες και όχι πραγματικότητα. Ναι, συμφωνώ μαζί τους, γιατί και εγώ ήμουν μέχρι το 2005-2006 από τους ανθρώπους οι οποίοι έλεγαν δεν μπορεί να υπάρχει έτσι κλιματική κρίση και θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε, γιατί χρειαζόμαστε ένα χρονικό έτσι, περιθώριο για να καταλάβουμε αν υπάρχει κλιματική αλλαγή άνω των 30 ετών. Λοιπόν, από το 2006 όμως και μετέπειτα, καθώς η ανασχόλησή μου με τον καιρό ήταν σε καθημερινή βάση, βλέποντας τα πάντα, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο και μιλώντας και με ανθρώπους και κλιματολόγους, πλέον είναι δεδομένο το ότι υπάρχει κάτι, υπάρχει κάποια αλλαγή. Ναι, υπήρχε πάντα μια κλιματική αλλαγή. Ο πλανήτης πάντα ήταν μεταβαλλόμενος θερμοκρασιακά, αλλά η διαφορά με το τώρα είναι η εξής, ότι πριν από χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια, υπήρχαν αυτές οι αλλαγές μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο των χιλίων και βάλε ετών, αλλά ορισμένες περιοχές παρουσίαζαν κάποια αύξηση ή μείωση στη θερμοκρασία. Τώρα όλα τα στοιχεία, τα οποία τα παίρνουμε από μετρήσεις πολύ σοβαρές σε παγκόσμιο επίπεδο, δείχνουν ότι η θερμοκρασία του πλανήτη ανεβαίνει παντού, δεν ανεβαίνει σε τοπικό επίπεδο. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, διότι δεν μπορούν τα οικοσυστήματα, δεν προλαβαίνουν να προσαρμοστούν σε αυτή την εξέλιξη, είτε λέγονται αυτά φυτά, είτε ζώα κτλ. Και έχω έναν φίλο στο Παλατρό, στο χιονοδρομικό, ο οποίος εργάζεται εκεί, που μου είπε κάτι αρκετά ανησυχητικό. Δεν θέλω όμως δεν είμαι απεσιόδοξος, γιατί απλά το ανησυχητικό, πώς το λέω, ότι είναι πλέον γεγονός και ακόμα και για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην επαρχία και το βλέπουν. Μου λέει, Σάκη, άκου να δεις τι συνέβη. Παρατηρούμε τώρα τη μαύρη πεύκη, η οποία είναι ένα κεντροευρωπαϊκό φυτό, το οποίο φύγεται επίσης και σε εμάς, σε μεγάλη υψόμετρα, είναι δεικτικό του κρύου και της χιονοκάλυψης εκεί όπου τα βρίσκουμε, ότι μέχρι το 2003 μπορούσε να τους συναντήσει κανείς σε ένα ορισμένο υψόμετρο. Και τώρα, πλέον, από το 2007-2010, δεν βγαίνει στα υψόμετρα αυτά που τα βλέπαμε, αλλά 300 με 400 μέτρα ψηλότερα. Ναι, είναι ενδεικτικό τώρα αυτό. Δεν το λέω εγώ, το λένε και οι ίδιοι ντόπιοι, εκτός από τους επιστήμονες, τους κλιματολόγους που το αυτό. Βλέπουμε όμως και σε τοπικό επίπεδο ότι είναι εμφανέστατο και στον κόσμο. Υποστηρίζουν πολλοί και αρκετοί οι ακαδημαϊκοί ότι έχουμε χάσει πλέον τις τέσσερις εποχές. Το βλέπουμε τώρα, λέμε, το πρωί έχει δροσιά, το μεσημέρι ζέστη, το βράδυ πάλι κρύο. Εσείς τι πιστεύετε? Εγώ πιστεύω το εξής, ότι οι εποχές ακόμα, κυρίως στην εύκρατη ζώνη στην οποία ζούμε, υπάρχουν. Αλλά οι αστικές νησίδες που έχουμε δημιουργήσει, οι οποίες έχουν γίνει ιδιαίτερα μεγάλες, π.χ. Θεσσαλονίκη, κυρίως Αθήνα, και ειδικά με τον τρόπο ρημοτόμησης έτσι, και ο τρόπος που φτιάξαμε τις πόλεις μας, τις μεγάλες όμως, θέλω να τονίσω, δεν μας αφήνει αυτή η κατάσταση να γευτούμε την αλλαγή της εποχής. Όταν στην Αττική και στην Αθήνα, στο κέντρο,
μπαίνουμε από το καλοκαίρι από το ένα κλιματιστικό στο άλλο και πάμε πλέον μετά από το φθινόπωρο στο χειμώνα από το ένα καλοριφέρ στο άλλο, χάνουμε τις όποιες έτσι θερμοκρασιακές αλλαγές κατά τη διάρκεια των χρονών γίνονται ή λαμβάνουν χώρα. Στην επαρχία όμως, η θερμοκρασία, μπορώ να σας πω, δηλαδή σημερινές θερμοκρασίες, που υποτίθεται τέλειο Οκτώβριο έπρεπε να έχει κάποια ψύχρα, 17 και 18 βαθμούς αντίστοιχα σε Θεσσαλονίκη και Αττική. Αυτές οι θερμοκρασίες δεν έχουν καμία σχέση με την επαρχία, με την υπηρετική χώρα, όπου ο υδράγυρος πέφτει και έπεφτε και τις προηγούμενες μέρες κοντά στους συν 3 με συν 5 και συν 6 βαθμούς. Εκεί τα έχουν ανάψει τα καλοριφέρ, τις όμπες και τις θερμάστρες, διότι πραγματικά κάνει κρύο. Εκεί φοράνε μπουφάν ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου και από τις αρχές, ενώ εμείς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο, θα τα χρειαστούμε τα μπουφάν με μια ιδιαίτερα έτσι σημαντική ψυχρή εισβολή. Και το βλέπουμε αυτό ακόμα και στα βόρεια, μεταξύ βορείων προαστίων και λεκανοπεδίου. Δηλαδή στην Ιπποκράτειο πολιτεία η θερμοκρασία, η διαφορά το υπερβόρειο προάστια με το κέντρο μπορεί να αγγίζει και τους 7, ενίοτε και 8 με 9 βαθμούς. Είναι εντυπωσιακά μεγάλη η θερμοκρασιακή διαφορά. Είναι σημαντικό αυτό που μας λέτε. Στην ουσία στις μεγάλες πόλεις δεν μπορούμε να βιώσουμε. Ακριβώς. Αυτή είναι η άποψή μου. Ναι, ναι. Πολύ σημαντικό. Θέλω να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τις ονομασίες πλέον που δίνουμε στις κακοκαιρίες. Θέλω να μου πείτε αν έχετε παρατηρήσει κάποια βελτίωση ως προς την στόχευση αυτή, γιατί στο τέλος βλέπω ότι καταλήγουμε να γίνεται ένα αντικείμενο χλεβασμού. Τι λέτε? Επίσης πολύ σημαντικό ερώτημα, αλλά δεν ξέρω πώς να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό, διότι δεν θεωρώ άσχημη πρωτοβουλία και από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να ονοματίζονται βαρομετρικά χαμηλά. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποιοι κανόνες σε ποια βαρομετρικά χαμηλά θα πρέπει να. Γιατί υπάρχει μια συνεργασία τώρα της δικής μας Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με την Ιταλία, την Κύπρο και το Ισραήλ. Σε εμάς λοιπόν, όταν εμφανίζεται ένα βαρομετρικό χαμηλό, μπαίνουμε σε σειρά ονοματοδοσίας. Γι' αυτό ακούμε και κάποια έτσι ονόματα λίγο περίεργα πολλές φορές, τα οποία μπορεί να μην είναι δικά μας, να είναι απόφαση ονοματοδοσίας του Ισραήλ ή της Ιταλίας. Όπως θυμάμαι τώρα ήταν ένα περίεργο όνομα τελευταία φορά, ήταν και λίγο αστείο, αλλά δεν θα πρέπει να το βλέπουμε σαν αστείο. Είναι ξενικό και το δίνουν αυτό γιατί... Ο Ντανιέλ νομίζω ήταν, Δανιήλ. Δανιήλ και φόβος. Υπήρχε και ένα βαρομετρικό χαμηλό φόβος. Αν θυμάμαι καλά, πριν από κάποιους μήνες, το οποίο φόβησε μόνο από το άκουσμά του και όχι από το τι έδωσε. Με την Αριάδνη, μόνο που η λέξη Αριάδνη σαν βαρομετρικό χαμηλό έρχεται στο άκουσμά της η όλη κατάσταση που κράτησε από θέμα χιονιού και πάγου εκείνη την περίοδο. Δεν είναι κακό, αλλά το θέμα είναι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πώς ονοματοδοτούμε και ποια βαρομετρικά χαμηλά. Γιατί υπάρχουν και βαρομετρικά χαμηλά τα οποία δεν τους δίνονται οι ονομασίες, αλλά μπορεί να δώσουν σε τοπικό επίπεδο κάποια πιο έντονα καιρικά φαινόμενα από ό,τι τα άλλα. Αλλά νομίζω ότι ήταν καιρός και εμείς, όχι να μπούμε σε αυτό, γιατί ακούγεται και σαν μόδα, το κάνανε οι μετεωρολόγοι απλά και μόνο για να μπορεί να υπάρχει μια άμεση σύγκριση στον κόσμο. Δηλαδή, αν πούμε και βγούμε και πούμε σε 2-3 χρόνια ότι έρχεται κακοκαιρία τύπου Ντάνιελ, θα καταλάβει ο κόσμος ποιες περιοχές αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από ό,τι άλλες. Αν πεις ένα βαρομετρικό χαμηλό, δεν θα καταλάβει κάποιος τώρα άμεσα πού θα δώσει περισσότερο φαινόμενο. Με τον Ντάνιελ ξέρουν οι Θεσσαλοί ότι θα έχουν πολύ νερό. Ευχόμαστε ποτέ να μην ξαναγίνει έτσι. Λέω τώρα σαν παράδειγμα ότι τύπου τέτοιες κακοκαιρίες με αυτή την ονοματοδοσία αμέσως θα υπάρξει και μια κινητοποίηση κατά πάσα πιθανότητα πιο άμεση από ότι στο άκουσμα ενός βαθαίως βαρομετρικού χαμηλού το οποίο μπορεί να φέρει πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Τα ακραία φαινόμενα θεωρείται ότι έχουν αυξηθεί και το λέω γιατί. Πάρα πολύ. Το λέω ότι υπάρχει και ένας πανικός όμως ταυτόχρονα. Δηλαδή, εσείς πώς θα το σχολιάζετε? Έχουν αυξηθεί και αυτό γιατί. Διότι φανταστείτε τώρα τον πλανήτη μας σαν μια κατσαρόλα. Θα σας το πω πολύ απλά και λαϊκά. Όσο ανεβάζεις το μάτι της κουζίνας, τόσο περισσότερος ατμός δεν θα βγει. Λογικό δεν είναι? Θα βρει κατσαρόλα. Δηλαδή, άλλο στο 3 και άλλο στο 8. Δεν ξέρω τι διαβάθμιση έχει κάθε κουζίνα. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν στον πλανήτη είναι ότι θερμαίνεται ο πλανήτης, οι υδρατμοί αυξάνονται σταδιακά στην ατμόσφαιρα και όλο αυτό στην ουσία παράγει περισσότερες βροχές. Αλλά το περίεργο είναι ότι δεν δημιουργούνται οι βροχές, η κατανομή τους δεν είναι όμοια σε όλο τον πλανήτη. Και αυτό γιατί παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, παίζουν και οι τοπικοί παράγοντες και το που βρίσκεται κάποια χώρα και φαινόμενα όπως μεγάλα καιρικά όπως το Ελνίνιο, το Λανίνια κτλ. Είναι πάρα πολύ παρεπάρα οι παράγοντες που μπορεί
να παίξουν ρόλο στην κατανομή των βροχοπτώσεων, των χιονοπτώσεων ή των ακραίων θερμοκρασιών. Όταν λοιπόν βράζει η κατσαρόλα και παράγει περισσότερου υδατμού, λογικό είναι ότι εκεί όπου θα σημειωθούν ή θα σχηματιστούν αυτά τα σύννεφα, θα είναι μεγαλύτερη ποσότητα βροχής. Πολλές φορές όμως έχουμε δει στα ακραία φαινόμενα να βρίσκονται οι μετεωρολόγοι στο στόχαστρο. Αυτό πώς το βλέπετε? Κάποιος πρέπει να βρεθεί, γιατί υπάρχει, θεωρούν ότι έχει εξελιχθεί η επιστήμη της μετεωρολογίας τόσο πολύ που λίγο παρεξηγούν κάποια πράγματα ο κόσμος. Το ότι η επιστήμη της μετεωρολογίας έχει εξελιχθεί ραγδαία, γιατί ταυτίζεται πάρα πολύ με την εξέλιξη των υπολογιστών, αυτό είναι γεγονός. Αυτές οι μετρήσεις που είχαμε πει προηγουμένως, ότι τρεις μας θα κάναμε και θα δίναμε σε έναν υπολογιστή, αυτές είναι μετρήσεις κάποιες. Δεν έχει σκαναριστεί όλος ο πλανήτης για να μπορεί ένας υπολογιστής να ξέρει ακόμα και την θαλάσσια άβρα που μπορεί να παράξει μια λίμνη, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, Μαραθώνας. Βλέπουν τους ανέμους που δίνουν τα μετεωρολογικοί σταθμοί, που μεταδίδουν επίσης τα αεροπλάνα, τα πλοία κτλ. Αλλά πάλι αυτές οι μετρήσεις δεν είναι στο 100%. Δηλαδή, υπολείπονται, έχουμε πρόβλημα από μετρήσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Μην κοιτάτε τώρα οι εύρωστες χώρες, οι οικονομικά έτσι καλύτερα στεκούμενες που διαθέτουν τα χρήματα για τέτοιου είδους μετρήσεις. Υπάρχουν και χώρες Αφρικής, της Ασίας, που δεν έχουν μετρήσεις από εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένας υπολογιστής παίρνει, μάλλον δίνει αποτελέσματα ανάλογα με τις μετρήσεις που λαμβάνει. Εάν καταφέρουμε στο μέλλον, το οποίο θα σας πω και ότι φοβάμαι λίγο γιατί να μην το καταφέρουμε εντελώς, και γιατί θα σας το πω σε λίγο, αν καταφέρουμε να σκανάρουμε τον πλανήτη με κάποιο τρόπο, δηλαδή ένας δορυφόρος να μπορεί να ξέρει τα πάντα τι συμβαίνει στην ατμόσφαιρα από την ανώτερη ατμόσφαιρα μέχρι και το έδαφος, τότε φυσικά και οι υπολογιστές θα γίνουν ακόμα καλύτεροι και θα δίνουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Μέχρι στιγμής όμως τα αποτελέσματα είναι θεαματικά συγκριτικά με πριν από 20 χρόνια. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε στο επόμενο 24ωρο ποιες περιοχές θα πληγούν περισσότερο. Μπορεί να μην μια καταιγίδα που παλιότερα, ας πούμε, ήταν ασύλληπτο ότι μπορεί να την προβλέψει ένα προγνωστικό μοντέλο, τώρα προβλέπεται όχι 100%, αλλά με μεγαλύτερη έτσι, πιθανότητα γίνεται η πρόβλεψή της από ό,τι στο παρελθόν. Γίνεται μια μεγάλη έτσι, προσπάθεια, η οποία έχει αποφέρει καρπούς. Δηλαδή, έχουν σωθεί και πολλοί κόσμος, ειδικά με τους τυφώνες που έχουμε δει πολλές φορές στην κίνησή τους. Αυτά τα πράγματα πριν από 30 χρόνια ήταν φαντασία, επιστημονική φαντασία. Όταν παρουσιάζεται το δελτίο καιρού, θέλω να δω όταν προβλέπετε κάποιο ακραίο φαινόμενο, υπάρχει επικοινωνία με την πολιτεία, σας ζητούν τη γνώμη σας? Πολλές φορές και οι πυροσβεστικοί. Έχουν υπάρξει και στο διαδίκτυο. Τώρα δεν μου αρέσει να λόγω τα γένια μου. Έχω βρεθεί από την πυροσβεστική της Λέσβου. Ο κύριος Νικολάου στην αρχή της Ολυμπιακής Φλόγας με την Κινέζικη αντιπροσωπεία μου είχε πάρει τηλέφωνο πριν από 5 μέρες και μου έδωσε συγχαρητήρια επιστολή για την εξέλιξη. Δηλαδή, όποιος θέλει να βοηθήσει, μπορεί, ερχόμαστε σε επαφή και δίνουμε και τη γνώμη. Ειδικά με τα χιόνια του χειμώνα, στον κυρίω κτλ. Υπάρχει. Όλα είναι και έτσι μια θέληση για να υπάρχει και αυτή η επικοινωνία. Μιλήσατε πριν για το γεγονός ότι μπορεί η μετεωρολογία να εξελιχθεί πάρα πολύ. Αλλά κάτι θέλατε να πείτε για. Συνεχίστε το συλλογισμό σας. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Όλοι θέλουμε με τεχνολογία να πάνε όλα καλύτερα τα πράγματα, να εξελίξει τη μετεωρολογία φυσικά. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα πρέπει να εξελιχθεί τόσο ώστε να αποτελέσει ένα όπλο, γιατί όποιος μπορεί και προβλέπει τον καιρό και θα προβλέψει τον καιρό στο 100%, αυτό στην ουσία είναι ένα υπερόπλο έναντι άλλων χωρών. Οπότε φανταστείτε τώρα λοιπόν να. Υπάρχει μια μετεωρολογική υπηρεσία η οποία να έχει αποδείξει ότι μπορεί να βλέπει τον καιρό για ένα μήνα, 1,5 μήνα, 2 μήνες. Καταλαβαίνετε το θέλω να πω και να πει ότι το καλοκαίρι στην Ελλάδα, μην πάτε το καλοκαίρι στην Ελλάδα, ή δεν θα το πει έτσι, προτιμήστε τις χώρες της νοτιοδυτικής Ευρώπης, την Ισπανία και την Πορτογαλία, η οποία θα έχει δροσιές καλές, αλλά με καλές θερμοκρασίες καλοκαιρινός ο καιρός, αλλά η Ανατολική Μεσόγειος θα έχει ένα 15ήμερο, 20ήμερο καύσωνα άνω των 40 βαθμών. Πού θα προτιμήσετε να πάτε? Στην Πορτογαλία, δεν θα πάτε, ή στην Ισπανία. Οπότε, φανταστείτε τώρα, εμείς που είμαστε μια χώρα τουριστική, να βγαίνουν τέτοια προγνωστικά, τέτοιες προγνώσεις, τις οποίες τελειώσαμε σε κάποια φάση. Μπορεί εμείς να έχουμε τον κόσμο, αν οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι, οι Τούρκοι θα έχουν περισσότερη ζέστη. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα παιχνίδι, πολύ, πολύ επικίνδυνο στο ποιοι θα λαμβάνουν υπόψη αυτές τις προγνώσεις και αν θα έχουν ένα αποτέλεσμα στο κοινό.
σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί θα τα ακούνε πλέον όλοι, από τους Ιάπωνες μέχρι και τους Αμερικάνους, δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό το θέμα. Οπότε εύχομαι να, η μετρολογία να γίνει τόσο καλή, αλλά να μην φτάσει σε σημείο να αποτελεί ένα υπερόπλο σε χέρια κάποιων οι οποίοι το μόνο που θα κάνουν είναι να βγάζουν λεφτά από αυτό. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να μην, στην ουσία να μην καταστεί υπερόπλο κάποιων χωρών που θα μπορούν να ελέγχουν ακριβώς πράγματα μέσω της πρόβλεψης. Δεν το είχα σκεφτεί. Πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Πάμε τώρα και στην τεχνητή νοημοσύνη και στα άλλα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν ώστε να καλυφθεί η ανάγκη για πρόβλεψη των ακραίων φαινομένων. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει την αριθμητική πρόβλεψη μέσω των πολύπλοκων μετεωρολογικών μοντέλων? Γι' αυτό πάρα πολύ καλή ερώτηση. Διάβασα προχθές ότι έχει γίνει μια μελέτη πάνω σε αυτό, αλλά πιστεύουν ότι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τη τεχνητή νοημοσύνη, βάζοντας την έτσι στο κομμάτι της πρόγνωσης του καιρού, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντικαταστήσει, τουλάχιστον άμεσα, τις προγνώσεις των ανθρώπων. Και αυτό γιατί, προς το παρόν λέμε, γιατί στο μέλλον κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να γίνει. Και αυτός είναι ένα άγχος μου και ένας φόβος μου με την τεχνητή νοημοσύνη, θα τα πούμε σε λίγο. Διότι η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται σε patterns, σε διατάξεις του παρελθόντος. Δηλαδή μαθαίνει η τεχνητή νοημοσύνη βλέποντας το παρελθόν, τις διατάξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν μια διάταξη α, ξέρω εγώ, ένας αντικυκλώνας βρέθηκε εκεί ή ένα πραγματικό χαμηλό εκεί, θα φέρει αυτά τα αποτελέσματα. Αλλά αυτά είναι ιστορικά στοιχεία, στα οποία θα βασιστεί φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μαθαίνει πάρα πολύ γρήγορα, για να δώσει τον καιρό στο μέλλον. Ένα όμως που τα πράγματα έχουν αλλάξει, ότι μαζί με αυτή την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να μαθαίνει συνεχώς τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες, και αυτή θα υστερεί και αυτή αρκετά, μάλλον για αρκετά χρόνια, στο να δώσει μια πραγματικά αξιόπιστη πρόγνωση. Στην ουσία θα βαδίζουμε με τους ανθρώπους, και τεχνητή νοημοσύνη και άνθρωποι. Ως ότου, αν η τεχνητή νοημοσύνη, όπως λένε οι ίδιοι οι κατασκευαστές της και οι προγραμματιστές της, φτάσει στη σημείο πλέον που θα ξεπεράσει οποιοδήποτε άνθρωπο, θα ξεπεράσει και τον εαυτό της και θα βγάζει πλέον προγνώσεις από μόνη της, η οποία πρόγνωση μπορεί να είναι, οι προγνώσεις μπορεί να είναι τόσο καλές, τις οποίες δεν μπορεί κανείς πλέον να αντισταθεί από το εύρος της και από τη δύναμη που θα αποκτήσει. Θέλω να κλείσουμε έτσι με ένα πιο προσωπικό ερώτημα. Είστε ο πιο αναγνωρίσιμος παρουσιαστής του καιρού στην Ελλάδα. Είχατε πει ότι η μετεωρολογία προέκυψε από τότε που θυμάστε τον εαυτό σας. Από 5 χρονών. Τι είναι αυτό που αγαπάτε στη μετεωρολογία και στον καιρό? Ότι θα σηκωθώ το πρωί και τίποτα δεν θα είναι ίδιο με τις προηγούμενες ημέρες. Ότι κάθε φορά που ασχολούμαι και μιλάμε για πρόγνωση, θα σηκωθώ το πρωί να επιβεβαιώσω όλη αυτή την εξέλιξη. Είναι κάτι το οποίο μου δίνει ζωή, είναι κάτι το οποίο καθημερινά μου δίνει ένα κίνητρο να σηκωθώ από το κρεβάτι. Τώρα ακούγομαι λίγο σαν καταθλιπτικός, όχι δεν το λέω αυτό, επειδή αγαπώ πάρα πολύ τη δουλειά μου. Είναι όμως ένα έξτρα κίνητρο να σηκωθώ, να πιω τον καφέ μου και να δω το τι έγινε και το τι μέλη καιρογενέστε. Δηλαδή, βλέποντας αυτά, να διορθώσουμε εκείνο, να προχωρήσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουν ανάγκη από καιρικές προγνώσεις και βλέπουμε η ανάγκη όλο και μεγαλώνει. Οπότε είναι ένα επάγγελμα το οποίο δεν το βαριέμαι. Δεν το βαριέμαι ποτέ, ίσα-ίσα. Δηλαδή, μου δίνει και μου ανοίγει περισσότερο τους ορίζοντες καθημερινά. Πείτε μας μια χρήσιμη συμβουλή που θα δίνατε στους ακροατές μας. Δεν υπάρχει κακός καιρός, υπάρχει μόνο κακός ο τρόπος με τον οποίο ντυνόμαστε. Ωραίο. Και τελευταία ερώτηση. Όλα αυτά τα χρόνια που παρουσιάζεται τον καιρό, υπάρχει μια στιγμή που τη θεωρείτε την πιο δύσκολη? Αυτή που σας έφερε σε αμηχανία ή κάτι για το οποίο μετανιώσατε? Πάρα πολλές στιγμές, με την έννοια, όχι δεν μετάνιωσα, σε δύσκολες στιγμές είναι, ειδικά όταν είναι η κατάσταση επικίνδυνη. Υπάρχουν περιπτώσεις, ας πούμε, που δούλευα 24 ώρες το 24ωρο, δεν ξέχασα να κοιμηθώ. Γιατί έπρεπε να δω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ποια προγνωστικά στοιχεία να εμπιστευτούμε, ποια, τι κτλ. Η κούραση σε αυτές τις καταστάσεις, γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή, νομίζει ότι κάνοντας ένα δελτίο καιρού, επειδή είναι 15 λεπτό, ότι εγώ πάω, το λέω και φεύγω. Όχι, δεν είναι έτσι. Ξεκινάει από τις 6:30-7 το πρωί και μπορεί να τελειώσει σε μέρες που είναι πολύ δύσκολες στις 11-12 το βράδυ. Και αν η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη και κρατήσει για αρκετές ημέρες, καταλαβαίνετε τα επίπεδα κούρασης, γιατί και τα μάτια κουράζονται και είσαι σε μια ένταση κτλ. Το τι είναι? Δεν υπάρχει ωράριο στον καιρό. Μπορεί να φαίνεται ότι εγώ κάθομαι το Σαββατοκύριακο, αλλά όχι. Πρέπει να παρακολουθήσεις
κάθε στιγμή την εξέλιξη του καιρού. Γιατί δεν μπορείς να πας τη Δευτέρα και να πεις «Α, τι γίνεται τώρα για να τα δούμε». Όχι, αν δεν ξέρεις το τι συνέβη και γιατί συνέβη και ποια προγνωστικά μοντέλα πέσαν ή μέσα ή έξω, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος σε αυτό που θα πεις. Οπότε είναι μια μόνιμη πάλι, αλλά για μένα είναι ζωή. Οπότε αυτό είναι το περίεργο. Για μένα μου δίνει ζωή αυτό το, αυτή η πάλι η καθημερινή με το εισαγωγικά τέρας που μας περιβάλλει του καιρού. Το τέρας όχι αρνητικά, ενώ τη γιγαντόμορφη μορφή, τη γιγαντόμορφη φάση που έχει σαν στοιχείο, σαν παράμετρος. Και αυτό με κάνει να θέλω να μάθω κι άλλο, να γίνομαι καλύτερος κτλ. Κύριε Αρναούτογλου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα ενδιαφέροντα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Ένα τεράστιο ευχαριστώ και τεράστια τιμή μου που είμαι μέρος του εγχειρήματος, γιατί βλέπω ότι ό,τι έχετε κάνει γενικά στη Λάιφο έχει και ανταπόκριση, αλλά είναι και μαθαίνει κάποιος από εσάς πράγματα τα οποία σε άλλες συνθήκες ίσως να μην τα άκουγε. Και δεν, δηλαδή πραγματικά θα έλεγα για τους ακροατές να ακούσουν και αυτά που έχετε βγάλει, όσοι δεν τα έχουν ακούσει. Είναι ένα προς ένα, γιατί υπάρχει μια σοβαρότητα, προσέγγιση διαφορετική, κάτι το οποίο έλειπε. Και εύχομαι από καρδιάς να είστε γεροί και να συνεχίσετε αυτό το σημαντικό έργο που κάνετε. Και μεγάλο ευχαριστώ και πάλι. Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκου την επιστήμη» με καλεσμένο τον παρουσιαστή του Δελτίου Καιρού της ΕΡΤΡΙΑ, κύριο Σάκη Αρναούτογλου, σε μια συζήτηση για τη μετεωρολογία και τις καιρικές συνθήκες. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της LIFO.